μια καλησπέρα καταρχήν προς όλους. Τους παρισταμένους, ακροατές, διαδικτυακούς τηλεθεατές. Εγώ βρίσκομαι ξανά σε αυτό το περίεργο σκηνικό της Ευαγγελίστριας που γίνεται τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όντως, περίεργο, πρωτότυπο σκηνικό. Δεν ξέρω αν έχω προσαρμοστεί ακόμα. Και το ονομάζω περίεργο διότι το στήσιμο όλων αυτών έχει μια ιδιαιτερότητα και ίσως μια αντίφαση. Όσοι βρίσκονται εδώ σε αυτό το βάθρο, υποτίθεται ότι κάτι τους συνδέει προσωπικό, επικοινωνούν, μιλούν. Και το περίεργο και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτές οι προσωπικές συζητήσεις και πολύ καρδιακές, γιατί όσες φορές εγώ βρέθηκα σε αυτόν εδώ το χώρο, δεν υπήρξε μία φορά που να μην έχω σε συνδυασμό και το συναίσθημά μου με όλους τους ανθρώπους που βρέθηκα να συζητώ, πάντα κάτι με συνέδε. Το εντυπωσιακό είναι ότι το προσωπικό γίνεται και ενδιαφέρον για τους υπολείπους. Αφού απίφθινα την καλησπέρα προς όλους, κρατώ την πιο θερμή καλησπέρα προς τον σημερινό μου συνομιλητή. Εγώ δεν είμαι οικοδεσπότης, μάλλον και οι δυο φιλοξενούμενοι είμαστε τυπικά. Σεβασμιότατε, δεν είναι ενορία μου αυτή, ασχέτως αν η ζωή μου τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει τον χώρο αυτό και την περιοχή ένα δεύτερο σπίτι μου. Πρέπει να γίνουν συστάσεις, δεν είναι αυτονόητο ότι μας γνωρίζουν όλοι. Εγώ ονομάζομαι Ηλίας Λιαμής και είπαμε σήμερα να βρεθούμε εδώ με τον Σεβασμιότατο Αργολίδος, τον Μητροπολίτη Νεκτάριο. Η θέση μου, Σεβασμιότατη, είναι δύσκολη. Μην χαλάσουμε και τα του πρωτοκόλλου. Διότι η προσωπική μας γνωριμία έχει παρελθόν και δυστυχώς, αυτό είναι λίγο μελαγχολικό που θα πω, αρχίζουμε και έχουμε και μακρά ιστορία πίσω μας. Θα προτιμούσα να είχαμε περισσότερο μέλλον από παρελθόν, αλλά δυστυχώς αρχίζουν οι αναλογίες και διαταράσσονται. Θα με συγχωρέσετε αν κάποια στιγμή το Σεβασμιότατε μου ξεφύγει και γυρίσει προς το Πάτερ ή προς το Γέροντα, γιατί είναι πολλά τα σχεδόν 25-27 χρόνια που έτσι μάθαμε να επικοινωνούμε και χωρίς να το καταλάβω ίσως διαταράξω λίγο τα του πρωτοκόλλου. Όμως είναι τέτοια και η δική μου η συγκίνηση, θα έλεγα, η σημερινή που βρισκόμαστε σήμερα ενώπιο για μια ακόμα φορά με νέους ρόλους, εσείς κυρίως, αλλά επειδή έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι ναι μεν νέος ο ρόλος σας, αλλά το ποιόν και η εικόνα που έχω εγώ μέσα μου για σας παλαιά και πολύ ψηλά τοποθετημένη, το μόνο που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι ό,τι επακολουθήσει μεταξύ μας θα είναι πρώτα καρδιακός λόγος και μετά μια τυπική συνομιλία και που δεν είναι λόγο βέβαια δημοσιογραφική. Λοιπόν, ήρθαν τα πράγματα έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Θεός και η Εκκλησία του σας τοποθέτησαν εκεί που παραπάνω δεν έχει. Για τα μάτια των πολλών και η Εκκλησία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια πυραμίδα που κάποια στιγμή έχει την κορυφή της. Ξέρετε όμως και εσείς, εγώ το έχω συνειδητοποιήσει πλέον,
αλλά και όσοι πραγματικά έχουν φροντίσει λιγάκι να βρουν την ουσία αυτού που λέγεται Εκκλησία, ξέρουν ότι αυτή η πυραμίδα δεν είναι μια κοσμική πυραμίδα εξουσίας. Είναι αντεστραμμένα τα πράγματα. Αυτό το περίφημο «και οι έσχαντοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι», νομίζω ότι μπορεί να το διαβεβαιώσει ο κάθε επίσκοπος, βλέποντας το βαρύ φορτίο, το οποίο εγώ μέρα με τη μέρα το διαπιστώνω από τις λίγες μου επαφές με αδελφούς σας επισκόπους, βλέπω σιγά σιγά τα βαρύτατα φορτία και σε επίπεδο πνευματικής ευθύνης και σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο διλημάτων και σε επίπεδο τι άλλο να πω. Ας μην ονομάσουμε λοιπόν αυτή την πυραμίδα εξουσίας πυραμίδα, αλλά μάλλον διακονίας πυραμίδα. Έρχεστε λοιπόν αυτή τη στιγμή και αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη. Όμως, αυτήν ακριβώς τη στιγμή, η βασική μου σκέψη είναι ότι ο κόσμος είναι πολύ πικραμένος από κάτι. Αισθάνεται να τον διοικούν, να τον κυβερνούν και να παίρνουν αποφάσεις για αυτόν άνθρωποι που δεν έχουν πάρει κυριολεκτικά χαμπάρι το τι περνάει. Δεν είναι τόσο ότι υποφέρουμε ή ότι τα πράγματα δυσκολέψαν πολύ. Είναι μια συνείδηση ότι από αυτούς που βρίσκονται εκεί και εμείς είμαστε εδώ, μας χωρίζει χάσμα μέγα. Θα ήθελα να μπορέσουμε σήμερα μέσα από την μεταξύ μας συζήτηση να βγάλουμε λιγάκι προς τα πάνω το ότι η Εκκλησία είναι ένας από τους ελάχιστους αυτή τη στιγμή κοινωνικούς θεσμούς, οργανισμούς, όπως θέλετε πέστε την, που μπορεί ακόμα και καταλαβαίνει τον κόσμο. Και έχω την εντύπωση ότι μια μικρή αναδρομή στη δική σας διαδρομή, από το ξεκίνημά σας μέχρι αυτή την ανάβαση, αν προτιμάτε την κατάβαση της διακονίας, θα δείξει και θα αποδείξει ότι πέρα από όλα τα τροτά που μπορεί κανείς να καταλογίσει στο ανθρώπινο κομμάτι του οργανισμού που ονομάζεται Εκκλησία, γιατί το θέα ανθρώπινο πάντοτε υπάρχει, ίσως η συζήτηση μεταξύ μας να αποδείξει, λέω, ότι ακόμα μέσα στον χώρο αυτό η συμπάθεια και η συμπόνια είναι ζωντανά πράγματα. Και ότι ένας επίσκοπος διατηρεί την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τι γίνεται και να ανταποκρίνεται. Δεν ξέρω, μάλλον ξεπέρασα τις αναλογίες ενός ωραίου προλόγου ως προς το να φτιάξω μια έκθεση ιδεών. Το σταματάω εδώ. Αλλά ας δώσουμε και στους δυο μας την ευκαιρία εσείς να θυμηθείτε και εγώ έτσι να αναθερμάνω λίγο τη γνώση της διαδρομής σας που έχω μέχρι τώρα. Εσείς δεν είστε από την Αργολίδα. Έτσι. Μαρούσι. Το αναφέρω τον τόπο αυτό με πολλή συγκίνηση για λόγους μνήμης απόντων πλέον ανθρώπων. Του αδελφού σας, του Δημήτρη, από εκεί εγώ πρωτογνώρισα την οικογένεια τη δική σας. Αλλά εσείς ένας άνθρωπος που ξεκινάτε τη διαδρομή σας ως ένα απλό παιδί μιας λαϊκής γειτονιάς. Το Μαρούσι ποτέ δεν ήταν μια αριστοκρατική συνοικία. Απλοί άνθρωποι ήταν, τους γνώρισα γιατί το σχολείο μου εκεί ήταν και τα 12 χρόνια της διαδρομής μου. Τα βλέπα κάθε φορά, κάθε μέρα. Και κάποια στιγμή έρχεται μια κλίση για αυτό τον δρόμο. Υπάρχει άνθρωπος, το λέω συχνά, ότι σε κάθε διαδρομή υπάρχει κάποιος εμπνευστής που μας χαράζει ένα δρόμο. Υπήρξε τέτοιος? Ναι. Θα πρώτα να πω ότι ευχαριστώ για την πρόσκληση και την αναλία της Ευαγγελίθρες και σας. Αυτό που είπατε για την πυραμίδα, με συνέχεια, πολλές φορές άκουγα «καλή προαγωγή» ή και σανότερα, και τώρα το είπε κάποιος. Και ο κόσμος έχει την αίσθηση της πυραμίδας όπως την ξέρουμε, αλλά εγώ έχω την αίσθηση της πυραμίδας της ανταστραμμένης.
Ο θέλων πρώτος είναι στο έσχατος. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής. Τώρα, με γυρίσατε πίσω αρκετά χρόνια, στο Μαρούσι που είναι η πατρίδα μου, να πω ότι κατάγομαι και δεν τρέπομαι. Γι' αυτό έχω μια φτωχή οικογένεια, πολυτέχνη. Μεγαλώσαμε σε μια λαϊκή γειτονιά και μάλιστα σε μια περιοχή που τότε δεν είχαμε νερό στο σπίτι, πρέπει να πάμε την κανάτα, που δεν είχαμε θέρμανση, το ηλεκτρικό μόνο υπήρχε, που δεν είχαμε ψυγείο, δηλαδή συγκρίνοντας εκείνη την εποχή και οι περισσότεροι το έχουν ζήσει με τη σημερινή κρίση, εγώ μέσα μου κάπου αμφισβητώ ότι ήταν κρίση τότε ή σήμερα. Έτσι λοιπόν ζήσαμε πράγματι σε μια λαϊκή γειτονιά, θα έλεγα παπαδιαμαντική, με πολλά περιστατικά που έχω ζήσει. Έμαθα πώς ζουν οι απλοί άνθρωποι, μόνο το χάλι τους, αλλά και την αγιότητά τους. Ένα δεύτερο σημείο που ήθελα να σταθώ, που με πάντα με συνέχει, είναι ότι ο δρόμος μας από το σπίτι του πατρικό περνούσε, ήταν η οδός αναπαύσεως. Και κάθε μέρα βλέπαμε μία, δύο, τρεις, πέντε κηδείες. Το μικρό παιδί λοιπόν είχα συνηθίσει να βλέπω κηδείες. Που σημαίνει ήρθα σε άμεση επαφή με το θάνατο και κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει ημερομηνία λήξης. Και θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που το έζησα στα παιδικά μου χρόνια. Είχα ένα φίλο, Μελέτη τον λέγανε, 3 χρονών. Παίζαμε κάθε μέρα μαζί. Και κάποια μέρα τον έχασα. Πέρασε λίγος καιρός. Δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει. Κάτι είχα ακούσει αρρώστατος ο φίλος μου. Και μία μέρα μου λέει η μητέρα μου, Γιαννάκη, έλα να δεις το φίλο σου για τελευταία φορά. Και θυμάμαι τη σκηνή, μία κηδεία και ένα φερετράκι. Ήταν μέσα ο Γιάννης. Και του πηγαίνει με το νεκροταφείο. Και αυτή η σκηνή με συγκλώνησε. Γιατί σκεφτόμουν ότι μπορούσα να ήμουν κι εγώ. Αυτό λοιπόν που με κέντρισε από τότε ήταν ότι ο άνθρωπος έχει ημερομηνία λήξης. Μια μνήμη θανάτου που θα λέγανε οι πατέρες, βέβαια με άλλο τρόπο, αλλά το ζούσα καθημερινά. Και αυτό με έκανε πολύ νωρίς να αναρωτηθώ για τα ουσιώδη της ζωής. Τι γίνεται, δηλαδή να κερδίσεις τον κόσμο όλο. Έκανες κάτι, τη στιγμή που θα έρθει ένας θάνατος να τα κλείσει όλα. Αυτά ήταν προβληματισμοί, θα έλεγα, και παιδικοί. Το δεύτερο είπατε για ένα πρόσωπο που με σφράγγισε. Πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, που δόξα τω Θεώ ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας, ένα πρόσωπο που τότε στο Μαρούσι δέσποζε ήταν ο πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης. Μια μεγάλη μορφή, ένας ταπεινός Λεβίτης, που ήρθε στο Μαρούσι το 1936 και από νεκρό πνευματικά το ανέστησε και οι άνθρωποι γνώρισαν τον Θεό με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν ένας παπάς, ήταν ένας πατέρας μάλλον, και όλοι τον θεωρούσαν πατέρα τους. Και από μικρό παιδί άκουγα αυτές τις ιστορίες για τον πατέρα Αθανάσιο. Ευτύχησα να τον γνωρίσω βέβαια, ότι δεν καταλάβαινα τι ήταν. Καταλάβαινα ότι είναι Άγιος, αλλά είναι ξεκινησμένοι Άγιος. Αλλά οι ιστορίες που άκουγα για αυτόν τον άνθρωπο, η αγάπη και η φιλανθρωπία του και η αυτοθυσία του, με επηρέασαν βαθύτατα. Πιστεύω ότι ήταν το πρώτο κέντρισμα. Και για μένα έγινε ένα πρότυπο. Από αυτόν βγήκαν πάρα πολλοί ιερείς και να το αναφέρω και ο προκάτοχός μου, Μητροπολίτης Αργολίδος, και αυτός από το Μαρούσι και το πνευματικό του παιδί. Αξιώθηκα δε, πριν από μερικά χρόνια, να γράψω το βίο του, το οποίο έτσι εξομολογούμε ότι τον έγραψα κλαίγοντας. Δεν ήταν μια απλή βιογραφία, ήταν για μένα ένα πρότυπο ζωής. Έχοντας λοιπόν ένα τέτοιο πρότυπο, καταλαβαίνω ότι ήταν μια ισχυρή αντίσταση στην εφηβεία που όλοι περνάμε τις ανακατατάξεις, τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τις αναστατώσεις. Και ένα παιδί βέβαια κάτι θέλει να μιμηθεί στη ζωή του. Τι θα δει στη ζωή του, αυτό θέλει να μιμηθεί.
Για μένα λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος ήταν ένα πρότυπο. Και δεν θα τον ξεχάσω ποτέ σε όλη μου τη ζωή. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους Αγίους της εποχής μας, που άνοιξε δρόμους σε πολλούς ανθρώπους και έμεσα, αλλά άμεσα, σε μένα. Τώρα αρκεί γεροντά μου ένας άνθρωπος να αναστήσει μια γειτονιά, όχι μια γειτονιά, πόλη. Μια ολόκληρη πόλη, ναι, την ανάστηση. Μπορεί, ε. Χωρίς να ξέρει πολλά γράμματα, χωρίς να έχει άλλες ικανότητες. Ανάστησε κυριολικά αυτόν τον τόπο μόνο με την αγάπη του και την πατρικότητά του. Την έννοια του προτύπου που είπατε, εμένα είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι αν κάτι υπάρχει σε απίστευτη φτώχεια αυτή τη στιγμή, είναι νέοι άνθρωποι να βρούνε κάτι να μοιάσουν. Θα μοιάσουν οπωσδήποτε σε κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι υποχρεωτικά καλό. Θέλω να ρωτήσω έτσι εντελώς ειλικρινά και προσωπικά. Τον έχετε επομιστεί αυτό το ρόλο? Το αισθάνεστε? Αισθάνεστε να σας βλέπουν οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι και να παίρνουν γραμμή ζωής? Το αισθάνεστε σαν ευθύνη? Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Ένα, από τη στιγμή κάποιος που καλείται να γίνει ιερέας, οπωσδήποτε είναι ένα πρότυπο. Είναι πόλη σε πάνω όρους κειμένη. Ναι. Όπως λέει το Ευαγγέλιο. Ναι. Κάποια στιγμή έρχεται η ιεροσύνη. Νωρίς. Κοιτάξτε, μετά το λύκειο που τελείωσα, τέλος πάντων, μέσα μου βέβαια αυτός ο πόθος άναψε περισσότερο. Παρακολούθησα 2 χρόνια στη Ριζάριο σχολή, την ανωτέρα τότε σχολή. Ακολούθησε ο στρατός και σήμερα εδώ στην Ομίγη είναι και ο διοικητής μου και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θα σου πει περισσότερα αυτός, γιατί εγώ θα τα εξοραίζω λιγάκι. Και μετά το στρατό, βέβαια, ακολουθεί το μοναστήρι. Βέβαια, σε αυτή την περίοδο, την κρίσιμη περίοδο των αποφάσεων, πάλι παίζουν στη ζωή μου ρόλο κάποια πρότυπα. Τότε είχαμε αρχίσει να ανακαλύπτουμε τους γέροντες. Πατέρα Παΐσιο, πατέρα Πορφύριο, πατέρα Εφραίμ Κατουνακιώτη, και στη συνέχεια και άλλοι. Εκείνη λοιπόν την περίοδο και αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στη ζωή μας. Είχα πιο πολλά πρότυπα πλέον. Και νομίζω άνοιξε ο δρόμος για το μοναστήρι. Να σας πω την αλήθεια, δεν σκεφτόμουν για ιεροσύνη. Με ενδιέφερε να πάω στο μοναστήρι. Μάλιστα. Το αγαπούσα πολύ το μοναστήρι. Όλη τη ζωή που έχει ένα μοναστήρι, με τις ακολουθίες, με τα διακονήματα κλπ. Αυτό ήταν το πρότυπό μου τότε. Η ιεροσύνη, θα έλεγα, ήρθε λίγο ξαφνικά. Εφόσον ο γέροντος το είπε, αν και στην αρχή αντέδρασα λίγο, έτσι χειροτονήθηκα διάκονος. Μιλάμε πάντοτε για την μονή επάνω στο... Όχι. Ξεκινήσαμε τότε, ήταν να πάμε στο Άγιο Όρος. Παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες και με την προτροπή του πατρός Παϊσίου βρεθήκαμε στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Εκεί χειροτονήθηκα, έγινα μοναχός από το μακαριστό τον Πολύκαρπο. Πάλι είχαμε κάποιες δυσκολίες και αναγκαστήκαμε να έρθουμε εδώ στην Βιωτία. Ο νυν Αρχιεπίσκοπος μας πρότεινε να πάμε στο μοναστήρι του Σαγματά. Και πράγματι πήγαμε, μας άρεσε και ξεκινήσαμε και τη ζωή στην οποία καθίσαμε περίπου, μάλιστα σαν σήμερα, 1977, εγκατασταθήκαμε στο Σαγματά. Και εγώ προσωπικά ήμουν 36 χρόνια. Τι ήταν το κατεξοχήν δέλεαρ του να ακολουθήσετε μια τέτοια ζωή? Αυτό που πραγματικά κάνει την καρδιά να λέει ότι γι' αυτό εγώ όλα τα άλλα τα αφήνω πίσω. Θυμάμαι, είμαστε τον πατέρα Παΐσιο κάποια φορά και ένας φίλος μου, ήθελε και αυτός να γίνει μοναχός, αλλά λίγο αφέβαλε και του λέει: τι να κάνω, γέροντα, να γίνω μοναχός? Και του λέω: ξαναδείς, έχεις όρεξη να πεις, έχει για καημένο κόσμο? Αν έχεις όρεξη, κάτω. Αν έχεις όρεξη, μην το κάνει. Εγώ μπορώ να πω: είχα αυτή την όρεξη. Βέβαια, οι αποφάσεις που παίρνει κανείς στα 24 του είναι ανώριμες. Δεν περιμένουμε ωριμότητα. Κάτι μας κεντρίζει, ένας ενθουσιασμός, ένα ζήλος, ακαθόριστα πράγματα. Βεβαίως, άλλα κανείς περιμένει, άλλα βρίσκει. Άλλους στόχους βάζει, άλλα ο Θεός φέρνει μπροστά του. Υπήρχε λοιπόν αυτή η λαχτάρα
του μοναστηριού, ο τρόπος ζωής, όπως σας είπα και πριν, και μια διάθεση έτσι να θυσιαστείς για το Θεό. Αυτό ήταν λοιπόν, νομίζω, το κίνητρο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν ήταν λογικά μερικά πράγματα. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Σε πνευματικοπαίδησες σε αυτή την ηλικία, θα οθούσατε ή θα εμποδίζατε παιδί να πάει? Θα τον προβλημάτιζα. Γι' αυτό και μπορώ να πω ότι, ενώ έχω τόσο πολλά πνευματικά παιδιά, μέχρι τώρα κανείς δεν έχει γίνει μόνο. Παραέπιασε ο προβληματισμός, μάλλον. Ναι, παραέπιασε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δίνει ο Θεός και ο δρόμος αυτός για σας παραμένει. Συνεχίζει και στη φάση αυτή. Ναι. Από εκεί και πέρα, να πω και την προσωπική μου μαρτυρία. Γνωρίζω εγώ μια τετραετία, πενταετία μετά την εγκατάστασή σας στο Σαγματά. Βλέπω έναν αναστημένο χώρο. Και βλέπω και μια διάθεση μιας πολύ συνεπούς και τολμώ να πω πρωτοποριακής για τα δικά μου μάτια εκείνη την εποχή, συνεπούς λατρευτικής ζωής. Με συνέπεια, με καθαρότητα λόγου, με απλότητα, ένα είδος λατρείας, το οποίο αν όχι να συγκινήσει, μπορεί να προβληματίσει έστω και έναν αδιάφορο επισκέπτη. Αυτή είναι η πρώτη μου εικόνα όταν βρίσκομαι επάνω. Έτσι. Σημασία όμως δεν έχει τι είδα εγώ. Εσείς θεωρείτε ότι ευωδόθηκε αυτός ο δρόμος? Είδατε το αποτέλεσμα που γυρεύατε? Κοιτάξτε, ένας μοναχός περνάει και εγώ πέρασα πάρα πολλές δυσκολίες. Εσωτερικές, προσωπικές, ματαιώσεις, αλλά και πολλές χαρές. Όπως και ένας παντρεύεται. Άλλα έχει στο μυαλό του, άλλα βρίσκει. Υπάρχει μια φαντασίωση σε όλους μας. Έτσι, αυτά φεύγουν. Είναι η χάρτινη πύλη που θα γκρεμιστούν και πρέπει να γκρεμιστούν. Δεν μπορεί να ζήσει με ψέματα. Λοιπόν, υπάρχει πραγματικότητα. Ότι έχει μαζί σου άλλου 5-6 αδερφού. Και ο καθένα δεν είναι καρμπόν με σένα. Πρέπει να τον ανοιχθεί, να τον υπομείνει, να τον αγαπήσει, να θυσιαστεί καμιά φορά γι' αυτόν, να κόψει κάποια πράγματα που σου αρέσουν και χάρη του. Αυτά όμω γίνονται από μια διαδικασία. Όπω και το ίδιο πιστεύω συμβαίνει και στο γάμο. Όλοι, να το πω έτσι απλά, λένε ότι είναι τα 5 στάδια του γάμου, τα περνάει και ο μοναχός. Δηλαδή, στην αρχή έχει έναν ενθουσιασμό, δεν βλέπει τίποτα μπροστά, είσαι τυφλός. Νομίζω ότι ανακάλυψε τον πρίγκιπα ή την πριγκίπισσα. Μετά από λίγο καιρό, ακούγεται τη φράση, δεν είναι όπως τα περίμενα. Το τρίτο στάδιο είναι, θα το φτιάξω εγώ ή θα τη φτιάξω εγώ. Το τέταρτο στάδιο είναι ότι δεν φτιάχνει. Και το πέμπτο στάδιο, ή χωρίζει ή αποδέχει αυτό που είναι. Τον αγαπάς όπως είναι και πορεύεστε μαζί. Κάπως έτσι περνάει και ο μοναχός τα πρώτα στάδια της ζωής του. Αλλά κανείς πρέπει να τα περάσει δυναμικά, με απόφαση ότι θα αγωνιστεί. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει μία παράμετρος, η οποία ίσως δεν είναι και τόσο γνωστή. Για μένα όμως ήταν ένα πολύ πρωτόγνωρο πείραμα. Βρισκόσαστε στο μοναστήρι και συγχρόνως αναλαμβάνετε ευθύνες κάτω, στον κάμπο. Έτσι, δεν πάβει να είναι ένα πείραμα, το οποίο έχει μεγάλο ρίσκο, αλλά ικανοποιεί και δίψα ανθρώπου. Ξαφνικά, κάποιοι μοναχοί από το βουνό ψηλά, γιατί είναι και ψηλό το βουνό, φαίνεται και από κάτω δηλαδή ψηλά, είναι μαζί μας. Και αναρωτιέται κανείς δύο πράγματα. Τι μπορεί να πει ένας μοναχός στον κόσμο κάτω, ο οποίος κινείται και καταλαβαίνει εντελώς διαφορετικούς κώδικες, και κάτι δεύτερο. Ο δρόμος του μοναχισμού που επιλέχθηκε μπαίνει σε κάποιο είδος κινδύνου ή έρχεται να συμπληρωθεί? Είναι ένα μεγάλο θέμα και δίλημα και το αντιμετωπίσαμε πολλές φορές. Η έξοδος στους ανθρώπους είχε μεν το στοιχείο της προσφοράς, αλλά πάλι μείωνε την εσωτερική ζωή του μοναστηριού. Και αυτό πιστεύω το ζουν όσοι μοναχοί έχουν παρόμοιο πρόγραμμα. Σκεφτόμαστε βέβαια πολλές φορές. Θα είναι καλύτερα να έχουμε ένα κομμάτι πρόβατα ή να κοντέψουμε κόντες, να το πω έτσι απλά, για διακόνημα, ή αυτές τις ώρες να μπορεί κανείς να δίνει κάτι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είπαμε να κάνουμε το δεύτερο. Για αγροτικές δουλειές δεν είμαστε. Το δοκιμάσαι.
Και έτσι είδαμε ότι αυτό το πείραμα σε πολλά σημεία πέτυχε. Δηλαδή, μας έδωσε τότε δυνατότητα ο νυν Αρχιεπίσκοπος να ξανοιχτούμε στα χωριά και στις πόλεις, όπου μπορούσε ο καθένας να κάνει κάποιο κήρυγμα ή μια ομάδα νέων παιδιών. Και αυτό πράγματι έγινε, αλλά είχε πολύ, θα το έλεγα, ανθρώπινη επιτυχία. Δηλαδή, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ τα παιδιά. Θυμάμαι, έκανα συναντήσεις στη Θήβα που μπορούσαν να ήταν μέσα και 150 παιδιά γυμνασίου. Ένας τρομακτικός αριθμός, θα έλεγα, για τα δεδομένα. Αυτό όμως έδινε και άλλες ευκαιρίες. Πλέον γίναμε ιερείς, εξομολογούσαμε από τα παιδιά ή άλλους ανθρώπους. Συμμετείχαμε στα προβλήματά τους, συμβουλευτικοί σταθμοί, όλα αυτά. Και έτσι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πάρα πολλές δυνατές εμπειρίες. Μας έσωζε βέβαια το μοναστήρι με την έννοια ότι είχαμε τις ακολουθίες μας, είχαμε μια κοινή πορεία, μια κοινή ζωή και προτιμούσα αυτό παρά να μένω σε ένα διαμέρισμα μόνος μου. Ως εφημέριος. Ως εφημέριος και μην έχω έναν άνθρωπο με μια κουβέντα. Δεν τσακωθώ ακόμα. Τσακωθώ σχέση είναι. Και κατά κάποιο τρόπο κανείς να κρύβεται, πώς να το πω, έτσι, να αλλιένεται με τους άλλους. Γιατί όταν είσαι μόνος, δυστυχώς, έχεις μόνο, το μόνο που ακούς είναι ο εαυτός. Τι κάνει 150 παιδιά να έρθουν να ακούσουν έναν καλόγερο? Προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια να μιλήσουμε ανθρώπινα. Όχι τυπικά, όχι με ένα, πώς το είπατε πριν στην αρχή, με ένα πρωτόκολλο. Ναι. Με μια μεσότητα. Αυτό νομίζω επηρέασε. Η ανάγκη για πνευματικότητα μοναστηραϊκή, λέτε να βρει και ανταπόκριση στους νέους ανθρώπους που πάντα η αναζήτηση του απόλυτου έλκει, γοητεύει. Αλλά μερικές φορές δεν έχει διάρκεια. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ένα μοναστήρι αγιορείτικο. Όπως θα πάει κανείς στο Αγιώρος, έχει άλλο, για άλλο σκοπό πηγαίνει. Ήταν ένα μοναστήρι κοντά στους ανθρώπους. Άνοιγε η πόρτα, να το πω έτσι απλά, έβλεπε κάποιους μοναχούς να χαμογελούν και να μην τους να βλέπουν απέναντι τους κριτές. Και αυτό επέδρασε. Τώρα, πολλές φορές κάναμε αγρυπνία στο μοναστήρι, γέμιζε το καθολικό με νέα παιδιά. Ή άλλες εκδηλώσεις. Είχε γίνει και αυτός ο χώρος δικό του κομμάτι. Ναι. Τι γίνεται με τον παράγοντα ενορία στην περίπτωση αυτή? Έγινε ενορία τους το μοναστήρι? Όχι, δεν μπορώ να το πω ότι έγινε ενορία. Δεν μπορώ να το πω. Κοιτάξτε, και ενορία, ενώ πιστεύουμε όλοι στην ενορία και αν δεν υπάρχει, αν η ενορία δεν είναι οικογένεια, τότε καλύτερα να μην υπάρχει. Το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό. Η ενορία είναι το κύτταρο της Εκκλησίας κλπ. Όμως, όταν μια ενορία δεν λειτουργεί σαν ενορία, κάπου πρέπει να καταφύγουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Μόνο σαν συμπλήρωμα το βλέπω, όχι σαν κάτι. Ετοίμασα με τρεις ερωτήσεις κάτι, το οποίο τώρα το βλέπετε κι εσείς από μια άλλη σκοπιά. Αυτός ο περίφημος γεροντισμός, δηλαδή αυτή η επιθυμία των ανθρώπων και η τάση να πάνε να κολλήσουν σε κάποιον που θα τους πάρει από το χέρι και θα τους πηγαίνει βήμα-βήμα, ξεκόβοντας τις περισσότερες φορές και από ενορία, πολλές φορές και από το εκκλησιαστικό σώμα. Βέβαια, εσείς είχατε την ευλογία να βρίσκεστε οργανικότατα δεμένοι με τον τοπικό επίσκοπο. Τώρα όμως από το δικό σας τον καινούριο ρόλο, κίνδυνο βλέπετε εκεί κάποια στιγμή το μοναστήρι να έρχεται να υποκαταστήσει μια γνήσια εκκλησιαστικότητα και να ξεφεύγει κάποια στιγμή προς αλλότρια μονοπάτια? Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη κάποιος να αποφασίζει για αυτούς και κάποιος να τους στερήσει την ελευθερία, γιατί δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις μόνοι τους. Και είναι ένα νοσηρό φαινόμενο ο γεροντισμός, που δυστυχώς
επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που το επιζητούν, κάποιοι γέροντες, και αντίθετα, πνευματικοπαίδια που και αυτοί το επιζητούν. Θέλουν κάποιον να αποφασίζει για αυτούς. Ακόμα και πόσα ποτήρια νερό θα πιούν κάθε μέρα. Δημιουργείται μια νοσηρή κατάσταση, μια εξαρτητικότητα, μια τρομοκρατία και πολλές φορές τα παιδιά και οι άνθρωποι, όχι μόνο τα παιδιά και μεγάλοι, έχουν τόσο δέσιμο, τόσο εξάρτηση, όχι δέσιμο, εξάρτηση με τον γέροντά τους, που τον βλέπουν να μην πατάει στη γη, που τον βλέπουν να ευωδιάζει, που τον βλέπουν να κάνει θαύματα, τυχαίες φράσεις τις εκλαμβάνουν ως προορατικό και διορατικό και φτάνουμε σε πολύ νοσηρές καταστάσεις. Και όταν η Εκκλησία αποφασίσει να πάρει καμιά πέτρα, είναι πολύ αργά, γιατί ο γέροντας τότε αρχίζει στο παραμύθι για τον οικουμενισμό, για το 666, παίρνει τη δική του πλευρά, μπορεί να πάει σε κάποια παλαιομερολυτική κοινότητα και από εκεί και πέρα όλη η Εκκλησία είναι για την κόλαση, γιατί, ξέρω εγώ, αναγνώρισαν τον Παπ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν. Υπήρχαν, τα έχω ζήσει από παιδί και υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Και ξεφεύγουν εντελώς από το πνεύμα της Εκκλησίας, από το πνεύμα του Θεού, από το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Γνώρισα, τους γέροντες που γνώρισα, δεν είχαν εξαρτητικότητα, κανένα. Είχαν απόλυτη ελευθερία. Μπορεί να σου έλεγαν κάτι, αλλά σε άφηναν εν ελευθερία να κάνεις ή να μην κάνεις. Σέβονταν αυτό το δώρο του Θεού. Οι γέροντες, με την παθολογία που σας είπα και τα παιδιά που τους ακολουθούν, δυστυχώς δεν σέβονται αυτή την ελευθερία. Κάποια στιγμή είπατε ότι είναι αργά. Είναι αργά. Πότε είναι νωρίς και να κάνει κανείς τι? Πρέπει κανείς να έχει τη διάκριση, το λέω τώρα ως επίσκοπος ή ως εκκλησία, να καταλάβει ότι κάποιος αν δεν πάει καλά. Γιατί όταν κάποιος πέσει σε πλάνη, δεν διορθώνεται. Είναι ανεπίστευτη κατάσταση. Ο αμαρτωλός μπορεί να διορθωθεί, ο πλανεμένος όχι. Και έχουμε δυστυχώς πολλούς που το παίζουν γεροντάδες και είναι πλανεμένοι. Και παρακαλώ και όσους μας ακούνε να προβληματιστούν λιγάκι. Όσοι είναι δεμένοι με πρόσωπα τα οποία, σας το λέω, είναι εξαρτημένα. Είναι ψυχολογική τους ανάγκη και όχι πνευματική. Η καιρή, ζόρικη έτσι που είναι και θολή, οδηγούν ανθρώπους από την απογοήτευση, από την απόγνωση, κάπου να κρεμαστούν για να βρουν κάποιον να κρατάει ένα πιδάλι όταν ο κόσμος φαίνεται να το έχει χάσει. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό που μπορεί να κάνει η Εκκλησία είναι να θυμίσει στους ανθρώπους τον κρυμμένο προσωπικό τους ηρωισμό. Δυστυχώς όμως, πολλές φορές η Εκκλησία φαίνεται να μην αντέχει κυρίως τον λαϊκό, τον προσωπικό ηρωισμό και μπαίνουμε σε κανάλια μερικές φορές όπου η χειραγώγηση φαίνεται να εξυπηρετεί τους πάντες. Και αυτούς που καθοδηγούν και αυτούς που καθοδηγούνται. Το είπατε πολύ ωραίο ότι τελικά βολεύονται και οι δύο. Έτσι. Νομίζω όμως ότι είναι οδυνηρή κάποια στιγμή η απομάκρυνση. Έχω κι εγώ προσωπικά παραδείγματα ανθρώπων που όταν ήρθε η απογοήτευση του προτύπου, κατέρευσε η ζωή ολόκληρη. Ακριβώς, ακριβώς. Κατέρευσε ολόκληρη η ζωή. Δεν θυμάμαι ποιος ζωγράφος, ο Λεωνάρδο Νταβίτσι, ήταν, δεν θυμάμαι, και είχε ζωγραφίσει το μυστικό δείπνο. Και φώναξε κάποιον φίλο του και του είπε ποιο πρόσωπο σου αρέσει περισσότερο, ποιο πέτυχα περισσότερο. Και δεν ξέρω κι εγώ, κάποιον Απόστολο είχε κάνει πιο ωραίο από τον Χριστό. Και του λέει αυτός. Και ο ζωγράφος πήρε μια πινελιά και το κατέστρεψε από το πρόσωπο, γιατί λέει θα πρέπει να είναι μόνο το πρόσωπο του Χριστού που θα μας προσελκύει. Αυτό νομίζω έχει πτώσει τη ζωή μας. Εάν λατρεύουμε εντός εισαγωγικών έναν άνθρωπο και όχι τον Χριστό, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατά Θεόν. Μάλιστα. Τώρα είναι ωραία έτσι όπως το φέρατε, γιατί έρχεται να αναδειχθεί εδώ ο ρόλος του Επισκόπου ως τύπος Χριστού. Όλη αυτή η συζήτηση
έρχεται ευθέως και επικεντρώνει στην ευθύνη και το ρόλο του επισκόπου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτό που μου λέτε με άλλα λόγια είναι ότι όσο χάνεται, όσο χαλαρώνει η συσπήρωση γύρω από τον επίσκοπο, αυτά είναι τα παρατράγουδα που έρχονται. Αυτό όμως και σε εσάς και σε όλους που βρίσκονται στην ίδια θέση, φαντάζομαι ότι φορτώνει με πολύ βαριά ευθύνη το τι πρέπει να βλέπει ο κόσμος στο πρόσωπο του επισκόπου. Τι να βλέπει. Είπατε πριν ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να βρουν κάποιον άνθρωπο, να έχει μια πνευματικότητα κλπ. Και το καταλαβαίνω. Όμως πώς μπορούμε να μετρήσουμε την πνευματικότητα κάποιου ανθρώπου. Έχουμε έναν επίσκοπο που ξέρουμε εμείς πόσο μετανοεί, πόσο προσευχή κάνει, πόσο αγρυπνεί, πόσο αγωνία για το ποιμνιό του. Έστω και κάποια φορά η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή. Ή λίγο, τώρα που έχει κάποια ελαττώματα. Αυτοί οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται έτσι, συνήθως υπόγεια υπονομεύουν ή τον επίσκοπο ή κάποιους άλλους ανθρώπους, μόνο και μόνο για να ανεδειχθούν. Και να σας πω έτσι κάτι που αντιμετωπίζω στην Αργολίδα. Αρκετές φορές μου λένε, ήρθε ένας γέροντας από εκεί, μάλιψε τον κόσμο σε ένα σπίτι και κάνανε συνάντηση. Ήρθε ένας άλλος από το τάδε μοναστήρι, εκείνο. Και μου έχουν τύχει τουλάχιστον 5-6 περιστατικά. Λέω σε ένα λοιπόν που ήρθε να με δει. Σε ποιο μοναστήρι είσαι, το τάδε, ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι εδώ οι ιερείς, ο επίσκοπος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Και είσαι εσύ τόσο ικανότερος από αυτούς, τόσο ταπείνωση έχεις που έχεις τόσο επιστήμη για τον εαυτό σου ότι εσύ θα σώσεις τον κόσμο. Βέβαια προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά για μένα είναι ένας πόνος αυτό. Και μάλιστα οδηγούν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουν. Ή ξέρω εγώ, ήρθε ένας να με δει, δεν μου είπε τι θέλει. Τελευταία στιγμή μου στέλνει μια πρόσκληση στην πλατεία του Ναυπλίου. Θα γίνει μια εκδήλωση για τη σωτηρία της Ελλάδος. Είναι ένας μοναχός ο οποίος έχει κάνει ένα σύλλογο για τη σωτηρία της Ελλάδος. Και θέλει να σώσει την Ελλάδα. Και μάζεψε εκεί 5 ανθρώπους και 2 σημαίες στην πλατεία και άρχισε να φωνάζει και να λέει και μας φάνε οι αντίχριστοι, οι Αμερικάνοι, οι ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Κάτι ο επίσκοπος πρέπει να κάνει αυτός. Δεν μπορεί να τους αφήσει έτσι. Βέβαια, πάντα παίρνουμε τη θέση του θύματος. Ότι αυτός έχει δίκιο. Και ο επίσκοπος βέβαια, δεσπότης, είναι να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι όμως. Έχεις μια ευθύνη. Οι κοροϊδεύουν ανθρώπους και μαζεύουν χρήματα. Άλλη πληγή αυτό. Αρχίζουν τα θαύματα, αρχίζουν το ένα, αρχίζουν το άλλο και οι άνθρωποι εύπιστοι είναι, τέτοια θέλουν και τρέχουν. Και ένα άλλο, να πω και κάτι παραπέρα. Δυστυχώς, παρόλο που περάσαν 2.000 χρόνια από τον ερχόμενο του Χριστού, οι δυσιδαιμονίες, οι προλήψεις, οι μαγείες και όλα αυτά που ταλάνιζαν τον αρχαίο κόσμο, δεν έχουν εκλείψει. Έχετε, ξέρω εγώ, μια γυναίκα και μου λέει, ξέρω εγώ, ότι δεν τα πάω καλά με τον άντρα μου, έχουν κάνει μάγια. Είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτή τη γυναίκα να της πεις, φέρε 5 εντενικές λάδι, κάνε και μια δωρεά στη Μητρόπολη ή στο μοναστήρι, κάνε και 7 λειτουργίες και όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή, ματζούνια. Όχι ότι δεν ωφελούν αυτά, έτσι, προς Θεού. Ή έρχεται ο άλλος και λέγω, δεν μιλάω με τον γειτονά μου, δεν θα του μιλήσω μέχρι να πεθάνω. Σε συγχωρεί ο Θεός, πήγε να κοινωνείς, κάνε μια δωρεά στην εκκλησία, κάνε μια δωρεά στο μοναστήρι και μην του μιλάς, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, αφού είναι παλιάνθρωπος. Δεν είναι λύση αυτό, δεν είναι πνευματική αντιμετώπιση αυτό. Η μόνη αντιμετώπιση είναι να πάνε του πεις να σε φιλιωθείς, αλλιώς δεν θα κοινωνήσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι ζητούν την εύκολη λύση. Τους δενεκέδες λάδι θα τους δώσουν και τα χρήματα θα τα δώσουν, φτάνει να απαλλαγούν τις ενοχές, αλλά θα μείνουν αλύτρωτοι. Και δυστυχώς το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Να θέσουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Δεν είναι πνευματικές αντιμετωπίσεις αυτές που κάνουν πολλές φορές, αλλά όλο με ματζούνια. Τελικώς πιστεύετε ότι παραμένουμε λαός ακατήχητος? Βεβαίως. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
στοιχειώδη πράγματα δεν ξέρουμε. Ναι. Τώρα βέβαια έδειξα το ρόλο του επισκόπου, γιατί ήταν για μένα μια καλή εισαγωγή στο να αναζητήσει κανείς τις ποιότητες του αξιώματος ή μάλλον της διακονίας αυτής, στον Άγιο Λουκά, τον οποίον έγινε έτσι στη ζωή σας η χάρη του Θεού και σας έφερε σε μια, βγάζω συμπέρασμα ως αναγνώστης των βιβλίων, αν και τα είχαμε συζητήσει και κάποια στιγμή, να έχετε φτάσει, πιστεύω, σε μια πνευματική συγγένεια τελικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι θέμα προνομίου. Νομίζω ότι κάποια στιγμή η κλίση για πνευματική συγγένεια ενός Αγίου αφορά όλους μας. Απλώς νομίζω, ανθρώπινα, έτυχε μια πτυχή της καρδιάς σας να σκυρτήσει λίγο περισσότερο από όλων των υπολείπων. Αλλά ίσως να ήταν ευλογημένο αυτό, γιατί τελικά σας αξίωσε ο Θεός να γίνετε ένας διάβλος. Άνθρωποι όχι να γευτούν ένα θαύμα πάνω, ένα θαύμα κάτω, αλλά να πιστούνε ότι η αγιότητα είναι ένα διαρκές γεγονός. Αυτή είναι η μεγάλη ωφέλεια της μορφής αυτής και όλων των υπολείπων. Γιατί η έννοια του θαύματος, και αυτή έχει παρεξηγηθεί, είμαστε τόσο βολεμένοι μέσα από διαρκή θαύματα που δεν τα παρατηρούμε. Κάποιοι άνθρωποι αξιώνονται να καταλάβουν σε τι θαύματα ζουν όταν αλλάξει η ζωή τους δραματικά. Εμείς οι υπόλοιποι κολυμπάμε μέσα σε θαυματουργική δύναμη και για μας είναι το αυτονόητο. Έτσι κάπως έχω καταλήξει να το βλέπω. Όμως, έχουμε την αγιότητα σαν κάτι εξαιρετικό και κυρίως παρελθοντικό. Και έρχεται αυτή τη στιγμή ένας Άγιος άνθρωπος, η ζωή του είναι οικία, τα βάσανά του ορατά, οι καταστάσεις είναι παρόμοιες με καταστάσεις ανθρώπων που τις βίωσαν, βέβαια βρίσκονται στην 7η-8η δεκαετία της ζωής τους, αλλά θυμούνται αυτές τις καταστάσεις, και ξαφνικά ένας Άγιος αναθερμαίνει την πεποίθηση ότι ζει Κύριος και μέσα από τις συνθήκες. Θα ήταν λίγο κοινότυπο να ρωτήσω το πώς φτάσατε να γνωρίσετε τον Άγιο Λουκά. Ενδιαφέρει όμως και προσωπικά εμένα κάτι. Αυτό το μπόλιασμα της αγιότητας αυτού του ανθρώπου με την ελληνική κοινωνία, πώς θα το περιγράφατε? Εντάξτε, αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ με τον Άγιο Λουκά ήταν, πρώτον, είναι σύγχρονος. Δεύτερον, ήταν ένας μεγάλος επιστήμονας που συνδύασε την ποιμαντική του με την ιατρική του τέχνη. Τρίτον, ένας άνθρωπος αυτοθυσίας και αγάπης. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά αυτόν. Μόνο ένας άνθρωπος αγάπης που το απέδειξε έμπρακτα, όχι στα λόγια. Τέταρτον, τα μαρτύρια που πέρασε. Πέμπτον, η ομολογία του και ότι έμεινε πιστός άχρη θανάτου. Αυτά λοιπόν που διαβάζαμε στα συναξάρια παλιά, το βλέπουμε σήμερα. Η ζωή του βέβαια είναι μια φοβερή περιπέτεια. Και μόνο το διαβάσει κανείς σαν μυθιστόρημα, που δεν είναι, συγκλονίζεται. Λοιπόν, πιστεύω ότι μίλησε στις καρδιές των ανθρώπων, όχι μόνο για τα θαύματά του, είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό που δεν μπορούμε να το αποσυζητήσουμε, αλλά όλη του η βιωτή, όλη του η βιωτή, όλη του η ζωή, όλη του το μαρτύριο. Δεν μπορεί κανείς να μείνει ασυγκίνητος. Δηλαδή, έχω βέβαια γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ακούσει για τον Άγιο, αλλά ανθρώπους που δεν το περιμένει κανείς και να λέει, αυτός μίλησε στην καρδιά μου, μου άλλαξε τη ζωή, με έκανε να πιστέψω. Πάρα πολλές τέτοιες μεταστροφές μόνο διαβάζοντας κανείς το βιβλίο του Άγιου Λουκά. Και μάλιστα σας λέω ανθρώπους που δεν το περίμενε. Δεν το περιμένει κανείς. Με τη λογική του, την τετράγωνη κλπ. Βέβαια, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο για πρώτη φορά, περίμενα ότι θα έχει κάποια εκδοτική επιτυχία, αλλά όχι τόσο μεγάλη, και το ότι αγκαλιάστηκε απόλυτη την Ελλάδα αυτός ο Άγιος. Όπου να πάω, έχουμε φτιάξει κλεισάκι. Όπου βρεθώ, ξέρω εγώ, στην τάδε, έχουμε δύο εκκλησάκια. Έχουμε δύο. Τώρα χτίζουμε άλλη εκκλησία. Αφήνω δε όπου να πας, πάλι υπάρχει η εικόνα του. Τον ζωγραφίζουν παντού. Πιστεύω λοιπόν, μίλησε η καρδιά του ανθρώπου. Ήταν σύγχρονος Άγιος, μέσα στον κόσμο, παντρεμένος, επιστήμονας, καθηγητής πανεπιστημίου. Όλα αυτά νομίζω μιλήσαν στις καρδιές των ανθρώπων. Πάντως φανέρωσε και μια ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας για κάτι, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Δίψα. Βεβαίως. Θέλω μια
τυχή να συζητήσω μαζί σας, η οποία προσωπικά μου έκανε εντύπωση. Κοιτάω την στάση του απέναντι στην πολιτική εξουσία. Γιατί περνάμε καιρούς όπου η οργή απέναντι στην πολιτική εξουσία είναι μεγάλη και εμπολής όχι αδικαιολόγητη. Και λέω αν εγώ αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που βρίσκομαι, η οποία δεν συγκρίνεται με του ανθρώπου, τους διωγμούς, μου προξενεί τέτοια συναισθήματα, πόσο περισσότερο ο πειρασμός αυτός της οργής και της αγανάκτησης πρέπει να χτύπησε την πόρτα της δικής του ψυχής. Βεβαίως. Και βλέπω, παίρνοντας τη ζωή του, ότι τελικά, χωρίς μία στιγμή να έρθει σε καταμέτωπον σύγκρουση οργής με την πολιτική εξουσία, τελικά την νικάει. Τελικά η ανατροπή έρχεται μέσα από την αγιότητα. Έτσι. Δεν θα ήθελα να βγάλω αυτό το συμπέρασμα. Ένα κομμάτι της ψυχής μου λέει ότι θα ήθελε μια εκκλησία που θα συγκρουστεί κατά μέτωπον. Το ομολογώ. Θα μου ερχόταν πιο βολικό και θα είχα και έναν μπούσουλα λιγάκι για αυτά που τρέχουν γύρω από εδώ. Βλέπω όμως ότι η ανατροπή μιας πανίσχυρης πολιτικής μηχανής της εποχής έρχεται τελικώς και υποκλίνεται. Και μιλάμε για δομές απίστευτης κοινικότητας. Και φτάνει, ακόμα και την ώρα της κηδείας του, να γίνονται τα μοίρια όσα για να εμποδιστεί η πομπή και τελικώς η πομπή βρίσκει το δρόμο να συνοδεύσει τον Άγιο στην τελευταία του κατοικία. Δεν ξέρω, λέτε αυτή η στάση να είναι μια υπόδειξη για σημερινές αντιδράσεις σε αυτά που συμβαίνουν. Ο ίδιος πολλές φορές έλεγε στον κόσμο ότι περνάμε πολλά, αλλά φταίμε εμείς. Ο Θεός επέτρεψε να πάθουμε ό,τι πάθαμε, γιατί εμείς δεν είμαστε εντάξει. Θα επανέλθω, αλλά να πω κάτι το οποίο με έχει συγκινήσει πολύ. Τα τελευταία χρόνια διάβασα τα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ για τον Άγιο Λουκά. Είναι τρεις μεγάλοι τόμοι. Φανταστείτε, τρεις τόμοι ασχολούνται μόνο με ανακρίσεις και καταδόσεις για τον Άγιο Λουκά. Ο ένας τόμος είναι οι χαφιέδες της Κρυμαίας, οι οποίοι παρακολουθούν τον Άγιο. Ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί? Δύο ιερείς του, ο οδηγός του και δεν ξέρω πόσοι άλλοι πιστοί, οι οποίοι τους κάλεσαν στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ με απειλή ότι θα μας λέτε κάθε μέρα τι κάνει, που πάει, τι λέει. Ο Δε Άγιος είχε τον κωδικό, το κωδικό όνομα Μαρακομπές, που σημαίνει «Κύριος του Σκότους». Α, ωραία. Έτσι τον έλεγε ΚΑΓΚΕΜΠΕ τον Άγιο, «Κύριο του Σκότους». Σκοταδιστή, να το πούμε έτσι. Και αν διαβάσει κανείς αυτές τις αναφορές προς την Μόσχα, πώς τον παρακολουθούν κάθε μέρα, τι λέει, πού πάνε, τα πάντα. Και είναι οι άνθρωποι του, ο οδηγός του. Δηλαδή φαντάζομαι τον οδηγό μου στο αυτοκίνητο, να είναι ο χαφιές μου. Και όμως και αυτά, αυτούς κατάφεραν να τους νικήσει. Όταν αυτοί οι άνθρωποι που τον κατέδαν, τον κυνηγούσαν, οι ανώτεροι, όταν αρρώστεναν και τυφλός ακόμα πήγαιναν σε αυτόν να τους εξετάσει. Και ο Άγιος τους δεχόταν και τους εξέταζε. Εδώ είναι η μεγάλη νίκη του Αγίου, η αγάπη του. Και πράγματι στην κηδεία του έγινε το κάτι άλλο. Δεν μπορούσε και η εξουσία να τα βάλει πέρα με το λαό. Εκεί τότε για να αντιδράσεις στην αστυνομία θα είχες, αν όχι εκτέλεση, 20 χρόνια φυλακή. Και αυτός ο λαός αθόρμητα αντιδράει και με το έτσι θέλω κάνω αυτή την πομπή για να πάνε τον Άγιο 3,5 ώρες από τον κεντρικό δρόμο της Σιφερούπολης. Το θέμα της κηδείας για μένα ήταν τα πιο συγκλονιστικά που έχω ζήσει, γιατί είδα και ανθρώπους μέχρι σήμερα που ζουν, οι οποίοι μου τα διηγήθηκαν με λεπτομέρειες. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Ναι, όλοι έχουμε μια οργή για ό,τι γίνεται. Έχω μάθει όμως να κοιτάζω και την ηθική μου ευθύνη. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε με όλους τους άλλους, ούτε στον εαυτό μας. Εμείς οι ίδιοι δεν θέλαμε μια ζωή χλειδής, πολυτέλειας, δανείων, χρηματιστηρίου. Δεν πιστέψαμε με λόγια στο χρήμα. Ως Θεό. Αυτό ήταν ο Θεός μας όλα αυτά τα χρόνια. Πώς θα περάσουμε καλύτερα. Κλέβαμε εμείς οι ίδιοι, τρώγαμε τα πάντα, φτιάχναμε
με δάνεια, δεν ξέρω και εγώ τι σπίτια, λες και θα μέναμε αιώνια. Λοιπόν, και τώρα παραπονιόμαστε. Αυτός ο Θεός που πιστέψαμε αποδείχθηκε ψεύτικος. Μας κοροϊδέψε. Έχουμε ευθύνη σε αυτόν τον τομέα. Η πολιτεία μπορεί να έχει τη δική της ευθύνη. Και μεγάλη, δεν νέο. Αλλά πρέπει κάπου να λάβουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη. Γνώριζα ένα παιδί, ο οποίος είχε βάλει στο χρηματιστήριο 20.000 δραχμές, συγγνώμη, 20 εκατομμύρια δραχμές, τα έφτασε 400. Η απληστία δεν τον άφηνε τουλάχιστον να πάρει το κεφάλαιο πίσω. Έπεσε, θυμάστε το χρηματιστήριο, και έφτασε στα 2 εκατομμύρια. Αυτή την απληστία την είχαμε όλοι. Το όνειρό μας ήταν να αποκτήσουμε χρήματα. Ποιος δεν το ήθελε αυτό? Αυτός ο Θεός πιστέψε, μας κοροϊδέψε. Γιατί παραπονιόμαστε? Ναι. Όλος αυτός ο συλλογισμός είναι πολύ αυθαίρετο να αποτελέσει και μια αυτοκριτική στην ίδια την Εκκλησία, πως μια πνευματική δύναμη η οποία εν καιρό αυτής της αναζήτησης της κλειδής δεν είχε και πολύ ενδιαφέρον να χτυπήσει κάποια καμπανάκια. Βεβαίως. Θέλω να πω δηλαδή, κατηγορούμε τους Έλληνες ότι έχουν εξεφτήσει οι καναπέδες από το πολύ άραγμα, αλλά βάζοντας τον Άγιο Λουκά ως πρότυπο, μάλλον βλέπουμε ότι ίσως να μην υπάρχει μια αγιότητα η οποία θα βγάλει ανθρώπους στο δρόμο. Είναι αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα? Ναι, δεν πιστεύω στο δρόμο. Πιστεύω σε μια μυστική άνοιξη που μπορεί να έρθει στην Εκκλησία. Και αυτό μπορεί να γίνει με την αγιότητα τη δική μας. Ένας Άγιος μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Αρκεί, λέει ο Χρυσόστομος, ένας άνθρωπος να ανατρέψει μια ολόκληρη πόλη. Πιστεύω ότι αν σήμερα είχαμε μορφές αγιασμένες και κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονταν, θα είχε γίνει ανατροπή. Τώρα με ό,τι τεχνικά έργα πάμε να κάνουμε, με τα δουνουτού και δεν ξέρω και εγώ πώς τα λένε όλα αυτά, δεν πιστεύω θα γίνουν πολλά πράγματα. Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βγούμε την κρίση όλοι μας και να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Ναι. Δεν υπάρχει μετάνοια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το όραμά μας είναι που ήμασταν τότε. Τώρα ακούγα στο ραδιόφωνο, θα έχουμε πρωτογενές πλεονάσμα τόσο, και αυτά δηλαδή αρχίζουν πάλι με στεναχωριά στο που πάει. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Θα είμαστε όπως πριν. Ναι. Να ρωτήσω λίγο για συναισθήματα, καθώς οι εικόνες από τις περιοχές εκείνες του Αγίου Λουκά φτάνουν πλέον στα σπίτια μας και την πολύ μεγάλη πικρία ότι αυτή τη στιγμή σε ένα εντελώς ορθόδοξο περιβάλλον σφάζονται αδελφοί μεταξύ τους. Και το λέω έχοντας και σαν δεδομένο τον αγώνα που είχατε κάνει. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται τώρα. Όλη αυτή η ευαισθησία που καλλιεργήσατε με κάθε τρόπο, και όχι μόνο εσείς, και άλλοι, με όλα τα νιάτα σε εκείνες τις περιοχές. Να καταθέσω απλώς ότι και στο δικό μου το σχολείο βρεθήκατε κάποια στιγμή. Θυμάστε εκείνη στην αίθουσα εκεί που έχουμε τις υπολογιστές με τα slides των παιδιών και τις ιστορίες. Φύγατε και εγώ έκανα κανένα δίωρο να συνεφέρω παιδάκια με κλάματα. Από αυτά που ακούγαν και από αυτά που είδανε. Και αυτή τη στιγμή, σε αυτούς τους τόπους, έρχονται όλες αυτές οι τραγωδίες. Προσωπικά, είμαι σοκαρισμένος από το ότι μια περιοχή θεωρητικά ποτισμένη στην Ορθοδοξία και πολλές φορές στρέφουμε τα μάτια προς τη Ρωσία για ευσέβεια, όντας εμείς εδώ όντως εκκοσμικευμένοι πολύ, και δεν στάθηκε ικανή αυτή η ζήμωση Ορθοδοξίας και κοινωνίας να αποτρέψει αυτό το πράγμα. Προσωπικά, ίσως είναι από τον τελευταίο χρόνο σε σοκ υπαρξιακό, ίσως το θεωρώ για μένα το μεγαλύτερο, το πιο ισχυρό. Αλλά έτσι να ρωτήσω και προσπάθεια αυτή, τι γίνεται με τα παιδιά εκεί τώρα, τέτοιες εποχές, δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Κοιτάξτε, για μια δεκαετία περίπου φιλοξενέψαμε εκατοντάδες παιδιά κάθε καλοκαίρι. Λόγω της οικονομικής κρίσης δεν είχαμε δυνατότητα πλέον. Απλώς κρατήσαμε καμιά εικοσαριά παιδιά που σπουδάσαμε. Και μερικά είναι ακόμα τώρα. Γνώριζα το πρόβλημα αυτό μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας από πολύ παλιά,
από την πρώτη φορά που πήγα, είδα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και όσο περνούσε ο καιρός, περίμενα ότι κάποτε θα ανάψει. Ναι. Και πιστεύω φταίει και η Εκκλησία πάρα πολύ. Ναι. Μην ξεχνάτε το σχίσμα που έγινε το 90 στην Ουκρανία με το Φιλάρετο. Ήταν πρώτα εκκλησιαστικό σχίσμα. Εμείς είμαστε Ουκρανοί, οι άλλοι είναι Ρώσοι. Δεν είμαστε αδελφοί βοτισμένοι στην ίδια κολυμπήθρα. Όταν επικρατεί το εθνικό απέναντι στο εκκλησιαστικό, θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Το πρόβλημα το αιώνιο της διασποράς. Το έτσι, αιώνιο πρόβλημα. Το αιώνιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή εγώ γίνομαι έξω φρενών. Αν ήρθε ο Χριστός μόνο για μία φυλή, τότε δεν τον θέλουμε. Ο Χριστός είναι πάνω από τα σύνορα. Ήρθε να κάνει ένα έθνος, όχι το ελληνικό, ήρθε να κάνει ένα έθνος που λέγεται Εκκλησία. Και οι άνθρωποι βαθίζονται στην ίδια κολυμπήθρα και είμαστε όλοι αδελφοί, ας είναι Κινέζος, ας είναι Ρώσος, ας είναι Έλληνας, ας είναι Πακιστανός. Αυτό που μας συνδέει είναι ο Χριστός. Εάν βεβαίως έχουμε τα σύνορα, έχουμε την πατρίδα μας, την αγαπάμε, δεν λέω, όταν όμως βάλουμε πάνω απ' όλα ένα έθνος, τότε οι άλλοι αυτόματα γίνονται αντίπαλοι και εχθροί. Κάτι τέτοιο λοιπόν έχει συμβεί εκεί. Υπάρχει φοβερό μίσος μεταξύ των δύο λαών και δεν καταλαβαίνουν ότι είναι και αδελφοί και από πλευράς φίλης. Ναι. Αλλά δεν θέλουν να τα ακούνε αυτό. Ναι. Με όλη εκείνη τη φτώχεια, με όλη εκείνη την εξαθλίωση των εγκαταλελειμμένων παιδιών, των μέθησων πατεράδων, των μητέρων που άφηναν τα παιδιά τους έξω από βρεφονιπιακούς σταθμούς χωρίς ταυτότητα. Θα θυμάμαι από τις εξιστορίες σας. Τα πράγματα παραμένουν έτσι, φαντάζομαι. Ναι, παραμένουν. Και ακόμη χειρότερα. Παραμένουν. Και ακόμη χειρότερα. Παραμένουν έτσι και ο φαύλος κύκλος μεγαλώνει. Ή τα ίδια τα παιδιά κάνουν τα ίδια τώρα στα δικά τους παιδιά κλπ. Γιατί αυτά είναι τα πρότυπά τους. Δεν έχουν δει κάτι άλλο. Ναι. Και τώρα, Δεσπότη μου, ένας χρόνος επίσκοπος εκεί, στην Αργολίδα. Σχεδόν ένας χρόνος. Και συναισθήματα. Καλύτερα να μην είχαν έρθει έτσι τα πράγματα ή ευλογημένα να. Κοιτάξτε, έχω μάθει να προσαρμόζομαι στη ζωή μου. Είναι αλήθεια ότι μου ήρθε λιγάκι ξαφνικά. Όχι ξαφνικά, τέλος πάντων, δεν το είχα στο πρόγραμμά μου, γιατί άλλα είχα στο μυαλό μου. Όταν τέλος πάντων πέρυσι έγινε ό,τι έγινε, φοβόμουν την πρώτη μέρα που θα μείνω μετά τα ταρατατζούμ και τις φανφάρες, θα μείνω μόνος μου. Τέλος πάντων, πράγματι έγινε εθρόνηση, θυμάμαι, στο Ναύπλιο. Βρέθηκα στο επισκοπείο μόνος μου. Αλλά εντάξει, ήμουν τόσο κουρασμένος, έκανα την προσοχή μου και ύπνησα και κοιμήθηκα. Και νόμιζα ότι ξύπνησα στο κελί του Σαγματά. Από την άλλη μέρα άρχισαν όλη η δραστηριότητα, όλη η δουλειά. Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα χρόνο να σκεφτώ. Μια φορά έτσι με πιάνει μελαγχολία, με πιάνουν οι αναμνήσεις και σε ώρες δύσκολες. Αλλά είναι και κάτι όμορφο, δηλαδή μπορεί κανείς να δουλέψει. Αν δει το επισκοπικό αξίωμα σαν καρέκλα, εντάξει, θα είναι ένας θλιβερός άνθρωπος. Αν το δει σαν ευκαιρία να προσφέρει κάτι, τότε θα είναι ευτυχισμένος. Ναι. Αυτό το ζω, μπορώ να πω. Με αδελφό σας επίσκοπο ήμουνα πρόσφατα, τα λέγαμε έτσι στο τραπέζι λιγάκι, δεν τον εγνώριζα, είχαμε μια τυπική σχέση, ήρθαν τα πράγματα λιγάκι να τον γνωρίσω, φάγαμε λιγάκι μαζί, κάποια στιγμή του λέω πως είσαστε εδώ κλπ. Ανοιχτήκαμε για να φτάσει στη φράση να μου πει «Αυτά εγώ δεν τα περίμενα». Όταν έφυγα από τον ρόλο του Αρχιμανδρίτη, να βρεθώ στο ρόλο του επισκόπου, αυτά εγώ δεν τα περίμενα. Και μου είπε κάτι το οποίο θα ήθελα τη γνώμη σας. Πόσο εξαντλητικό είναι ξαφνικά για έναν τέτοιο ρόλο, για μια τέτοια διακονία, από τη μια στιγμή στην άλλη να καλούμε να ασχοληθώ με το πνευματικότερο θέμα και την αμέσως επόμενη στιγμή με κάτι εντελώς τετριμένο, κοσμικό, διεκπεραιωτικό, διαδικαστικό. Μου είπε αυτό σαν τον μεγαλύτερο πειρασμό του για μια εσωτερική γαλήνη. Συμφωνώ απόλυτα. Το χειρότερο πράγμα για μένα είναι το γραφείο.
και τα έγγραφα. Όταν ανοίγεις ένα φάκελο, λες, Θεέ μου, τι θα έχει μέσα. Και όταν ένας άνθρωπος έχει την ασυδή, λες τι πρόβλημα θα υπάρχει. Να πω δε ότι αν έρχονται 20 άνθρωποι όταν είμαι στο γραφείο, οι 10 θα έρθουν να ζητήσουν χρήματα και οι 7 με 8 να ζητήσουν δουλειά. Δηλαδή πρέπει να γράψω απ' έξω τράπεζα Μητροπόλεως και γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. Κάνα 2 θα έρθουν για κάποια άλλα θέματα. Αυτό είναι το ποσοστό πάντως. Κάθε φορά που κάθομαι στο γραφείο. Και βέβαια πονάς. Δεν έχονται οι άνθρωποι έτσι από καλό τους να σου ζητήσουν είτε δουλειά είτε χρήματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Κυκλοφορεί βέβαια, οι Μητροπόλεις έχουν λεφτά, οι Δεσποτάδες έχουν λεφτά. Σας ομολογώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια και στη Μητρόπολη. Δεν μπορούμε κάθε μήνα να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες της Μητροπόλεως. Δηλαδή, έχουμε κάποιους μισθούς υπαλλήλων και κάθε φορά τρέχουμε τελευταία στιγμή να μην έχουμε στάσει πληρωμών. Αυτό βέβαια κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Είναι το σύνθημα και το σλόγγαν. Έχει η Εκκλησία λεφτά. Εντάξει, ας με επιτρέψουν να έχω διαφορετική άποψη τώρα που τα βλέπω κιόλας από κοντά. Ναι. Και πόσους ανθρώπους και πού να τους οδηγεί στη δουλειά. Όταν παντού είναι κλειστές θέσεις και τα εργοστάσια, ξέρω εγώ, δεν μπαίνουν πουθενά κανέναν άνθρωπο. Πώς μπορείς να βοηθήσεις? Πονάς, υποφέρεις μαζί τους, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ήθελα έτσι σαν μια τελευταία ενότητα να την αφιερώσουμε πάλι στους νέους ανθρώπους, αλλά πλέον από τον ρόλο σας αυτόν, τον καινούριο, τον φρέσκο. Τι εικόνα σχηματίζεται για τον Έλληνα νέο άνθρωπο? Κυρίως αυτόν που δεν έχει αποφασίσει τελικά, ούτε το μέσα ούτε έξω από την Εκκλησία, που κοιτάει, ψάχνει, σας παρατηρεί, περιμένει να μιμηθεί κάτι, είναι δύσπιστος, πολλά ερωτήματα δεν του απαντώνται και όταν αρχίσει να επιμένει και στριμωχτεί η φωνή της Εκκλησίας, είτε λέγεται θεολόγος, είτε λέγεται ιερέας, είτε λέγεται επίσκοπος, αρχίζουν κάτι ακατανόητα, μεταφυσικά, θολά, πατερικά ίσως, αλλά όχι με γλώσσα σημερινή, έρχεται το κενό να το καλύψει ο κάθε τυχάρπαστος, είτε χώρος, είτε άνθρωπος. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, το ξέρετε ότι από παλιά αυτή ήταν η ευαισθησία μου, τα νέα παιδιά. Και δεν μπορούσα να καθίσω βέβαια ήσυχος, τώρα που πήγα στην Αργολίδα. Κατά πρώτον, επισκέφθηκα όλα τα σχολεία και να είναι καλά και οι διευθυντές. Μαρχόρισαν όλα τα πρωινά όταν πήγαινα σε ένα σχολείο να δω μία-μία τάξη ξεχωριστά ή πολλές φορές τα ίδια τα σχολεία έρχονταν εκδρομή στη Μητρόπολη και μιλούσαμε. Είναι καθολική αποδοχή του Επισκόπου από τη στιγμή που δεν τους μιλάει ξύλινη γλώσσα, αλλά στη γλώσσα τους. Δεν είναι να αλλάξουμε την αλήθεια, να αλλάξουμε το σερβίτσο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Η ίδια τροφή τρώγανε και πριν 1000 χρόνια και 2000 χρόνια, ίδια και σήμερα. Τι αλλάζει? Το σερβίτσο. Νομίζω εκεί πάσχουμε. Έχω δει πολύ καλούς ιερείς, κατά τα άλλα, με ζήλο Θεού και λοιπά και αγάπη για τα παιδιά, δεν έχουν τον τρόπο να μιλήσουν στη γλώσσα τους. Έτσι λοιπόν κάναμε αυτό το άνοιγμα, τουλάχιστον στην Αργολίδα. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποδοχή. Χαίρομαι όταν περπατάω στον δρόμο και μας σταματούν τα ίδια τα παιδιά να μου μιλήσουν, να μου πούνε είχατε έρθει στο σχολείο μας και μας είπατε εκείνο κλπ. Ξεκινήσαμε φέτος κάποιες εκδρομές, κατασκηνώσεις, εκδηλώσεις και υπήρχε, σας λέω, πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και φέτος πιστεύω ακόμα καλύτερα να πάνε. Τι γίνεται με την κατήχηση? Η κατήχηση είναι ένα μεγάλο θέμα βέβαια. Ακόμα στη Σύνοδο κουβεντιάζουμε για τα βοηθήματα. Εδώ και 40 χρόνια το ίδιο θέμα έχουμε. Δεν μπορούμε να τα ξεφύγουμε από αυτό. Ναι, τα παιδιά είναι κατήχητα. Εντελώς. Δηλαδή, πολλές φορές θα τους μιλήσουμε για κάτι και θα καταλάβουν άλλα πράγματα. Ναι. Δεν έχουν καμία παράσταση, καμία απλή γνώση, να έλεγα, ή μια εμπειρία από το σπίτι. Παλιά, ξέρω εγώ, στις οικογένειες είχαμε ένα κατήλ, το άναβε η μάνα μας, ξέρω εγώ. Κάπως υπήρχε μια επαφή με όλα αυτά. Τώρα τα παιδιά δεν έχουν. Έστω. Τι μπορεί να τραβήξει ένα παιδί να έρθει να ακούσει?
Πιστεύω μόνο η πατρική αγάπη. Μάλιστα. Σας το λέω γιατί... Αν το νιώσει αυτό το παιδί... Όλα είναι θέμα προσώπου τελικά. Ναι, γιατί κάνει εντύπωση από τη μέρα που πήγα στα σχολεία, πολλά παιδιά με παίρνουν τηλέφωνο και θέλω να έρθω να σας δω. Ή μόνο εσείς θα με καταλάβετε. Όχι ότι έχω κάτι ιδιαίτερο, ίσως μια εμπειρία κάποια, ας πούμε, και αυτό τραβάει κάποιοι παιδί, νιώθουν ότι κάτι μπορούν να πούνε εδώ, για να τους καταλάβει. Ή βλέπω και κάποιους ιερείς που έχουν μια ευαισθησία και γίνονται, τους γίνεται μελίση. Είναι μερικές ενορίες, είναι μελίση. Το ιερό γιωμάτο, η ώρα του κατηχητικού γιωμάτου κλπ. Ο άλλος μπορεί να έχει καλή διάθεση, δεν τα καταφέρνει. Τα καταφέρνει κάπου αλλού, δεν μπορώ να πω. Αν είναι λεπτό θέμα. Καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος μιας εντελώς προσωπικής συζήτησης, έχω την εντύπωση ότι μερικές φορές εξετράπησε υπερβολικά προσωπικά μονοπάτια, αλλά δεν μετανοώ, γιατί ακριβώς σε αυτό που είπατε, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να ακούσουν και μέσα στην Εκκλησία και από τους ανθρώπους τους και προσωπικό και καρδιακό λόγο. Έτσι να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Αυτή η σχέση κοινωνίας με την Εκκλησία βλέπετε σιγά σιγά να αποκαθίσταται, έστω και εξαιτίας των δυσκολιών που συμβαίνουν. Μου έκανε εντύπωση που είπατε ότι έγινα αποδεκτός από όλα τα σχολεία στη Μητρόπολη. Από όλα? Ναι. Από όλα, ε. Μου έκανε εντύπωση και εμένα, γιατί ξέρω αλλού δεν επιτρέπουν να μπει ούτε ιερεύς, ούτε επίσκοπος. Γιατί το γνωρίζω κι εγώ, σας το λέω. Ναι. Εδώ κι εγώ θαύμασα γι' αυτό. Και μάλιστα, είναι κάνα δύο σχολεία που δεν έχω πάει και μου έχουν εκφράσει πολύ έντονα παράπονα. Ναι. Πολύ έντονα παράπονα. Σε μερικά σχολεία πήγα και 2 και 3 φορές, που σημαίνει χάνουν μαθήματα. Τα παιδιά βγαίνουν από το πρόγραμμά τους. Και όμως το ζητούν και τα παιδιά αλλά και οι καθηγητές. Υπάρχει μια πολύ καλή λοιπόν επικοινωνία. Μου έκανε εντύπωση το εξής, χαίρετε. Κάναμε πέρσι μια εκδήλωση για τους καθηγητές. Δεν είχα, μόλις 2-3 μήνες είχα πάει. Και πήγαμε σε μια μεγάλη αίθουσα, λέω, όσοι μαζευτούν. Είχα απολογίσει 200-300 άτομα. Στείλαμε 1.700 προσκλήσεις. Ήρθαν οι 700. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε, τρέχαμε να βρούμε καρέκλες. Και στο τέλος, έτσι το ερώτημα μου ήταν, μα γιατί ήρθατε, τι σας έκανε να έρθετε? Και η απάντηση, όλοι μας έχουν ξεχάσει, μας στείλουνε. Μας θυμήθηκε η Εκκλησία. Μου έκανε εντύπωση, μου το είπανε πολύ, μας θυμήθηκε η Εκκλησία. Και μας συγκίνησε αυτό, γι' αυτό ήρθαμε. Νομίζω είχε γίνει ένα άνοιγμα στην Εκκλησία της Ελλάδος όλα τα τελευταία χρόνια. Είχε γίνει ένα άνοιγμα προς την κοινωνία. Μάλλον πρέπει οι άνθρωποι να νιώσουν ότι είναι Εκκλησία. Δεν είναι η Εκκλησία που πάει κοντά, είμαστε Εκκλησία. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε μέλη του σώματος ή δεν είμαστε? Αυτό πρέπει να νιώσουν οι άνθρωποι. Ότι αυτό που λέω ενωρία, αυτό που λέω Εκκλησία, είμαι και εγώ, είμαι μέλος, έχω βαπτιστεί. Δεν είναι κάπου ο παπάς και ο δεσπότης και εγώ μακριά. Είμαστε. Θυμάμαι τον μακαριστό Νέα Σμύρνης, τον παλαιό, σε μια ομιλία του, τον Χρυσόστομο, τον Βούλτσο, σε Θεοφάνεια έβρεχε, έριχνε σταυρό στο εκκλησάκι έξω από το σκληπείο της Βούλας. Ήταν πίχτρα ο ναός, έβρεχε από το αυτοκίνητο, κάπως καλυπτόμασταν, αλλά τα μικρόφωνα δούλευαν. Και θυμάμαι την φράση του να την ακούω από τα μεγάφωνα που λέει: «Ξέρουμε ότι ο Θεός δίνει διαρκώς ευκαιρίες καινούργιες. Μην επαναπαυόμαστε όμως διαρκώς στην υπομονή Του». Έτσι όπως σας ακούω, έρχεται μια ακόμη ευκαιρία για κάτι καλύτερο για τον τόπο αυτό, αλλά κανείς δεν μας εγγυάται ότι δεν θα είναι η τελευταία. Πιστεύω ότι πρέπει να τις φερθούμε τις ευκαιρίες αυτής σαν να είναι η τελευταία. Κι ας έχει ο Θεός άλλες 50 από πίσω. Εμείς όμως πρέπει να την νιώσουμε σαν τελευταία. Αυτό έτσι μου ήρθε σαν σκέψη, καθώς άκουγα αυτή την αποδοχή που νιώσατε όντας 10 μήνες σχεδόν εκεί πέρα. Βέβαια, κοιτάξτε να πω και κάτι άλλο. Πάντα είμαι έτοιμος και για το χειρότερο. Γιατί το Οσανά απέχει 5 μέρες από το Άρον Σταύρωσον αυτό. Και είμαστε λαός επιρρεπής στις προδοσίες λιγάκι.
Λοιπόν, μια εντελώς επαναλαμβάνω προσωπική συζήτηση τελειώνει εδώ. Σέβομαι τα χρονικά περιθώρια που μας έδωσαν οι οικοδεσπότες. Ελπίζω τα εντελώς αυτά καρδιακά και αυθόρμητα να βρήκανε ανταπόκριση και να βρήκαν καρδιά που συγκινήθηκε σε ακροατές και με τη φυσική τους παρουσία και μέσω του διαδικτύου. Εγώ καταθέτω τη μεγάλη μου συγκίνηση γιατί είναι σαν να γυρίζω πίσω το χρόνο και να καθόμαστε αυτή τη στιγμή σε κάτι χαγιάτια μικρών κελιών που κοιτάς έξω και βλέπεις κάτω τον κάμπο της Θήβας. Έτσι. Σεβασμιότατε, πολύ σας ευχαριστώ και αυτούς που μας κάλεσαν σήμερα, προσωπικά εγώ για την σημερινή βραδιά και εύχομαι να ήταν και επωφελία όλων όσων μας κάναν την τιμή να παρακολουθήσουν αυτόν τον διάλογο. Πολύ σας ευχαριστώ και την ευχή σας πάντα. Είστε καλά.